Μετά από 72 ολόκληρες ημέρες που η παραλιακή του Ρεθύμνου θύμιζε φάντασμα, έφτασε επιτέλους η ώρα που πήρε και πάλι ζωή, με τους θαμώνες των καταστημάτων να επιστρέφουν στα αγαπημένα τους στέκια, συντροφιά με τις παρέες τους, τηρώντας ωστόσο ευλαβικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Επιτέλους έχουμε κάπου να πάμε. Μέσα στο σπίτι 2 μήνες, δύσκολα. Μετά από τόσο καιρό μπορούμε να φερθούμε ξανά σαν άνθρωποι, να κάνουμε τις καθημερινές μας συνήθειες και γενικότερα να χαλαρώσουμε στον ελεύθερο μας χρόνο. Μετά από τόσες μέρες που ήμουν καραντίνα μέσα στο στρατόπεδο, ένιωσα μια πολύ μεγάλη ελευθερία που βγήκα έξω. Βλέπω όμως στηρείτε όλους τους κανόνες. Εννοείται, πάντα οι κανόνες θα τηρούνται. Δεν θα ερχόμαστε σε κάποια πιο στενή επαφή. Είναι δύσκολες οι εποχές που περνάμε και πρέπει να προσέχουμε ώστε να βγούμε νικητές και να επανέλθουμε πάλι στην κανονικότητα. Η κάμερα της Κρήτη TV με αφορμή την επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης έκανε τη δική της έφοδο στα σημεία που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής ζωής του Ρεθύμνου. Καφέ και μπαρ με τους μασκοφόρους πλέον σερβιτόρους τους ήταν έτοιμα να υποδεχτούν τους πελάτες τους, παρά την αγωνία των ανθρώπων της εστίασης για την πορεία της νέας καθημερινότητας. Οι νέες συνθήκες κανονικότητας που έφερε στη ζωή μας ο κορονοϊός επιβάλλει πολλές αλλαγές ακόμα και όταν απολαμβάνουμε το ποτό μας. Πλέον οι ξηροί καρποί σερβίρονται σε ένα τέτοιο ατομικό σκεύος, όπως επίσης και τα συνοδευτικά του καφέ. Ενώ κάποια καταστήματα στην πόλη του Ρεθύμνου παρουσιάζουν τον κατάλογό τους αυτόν εδώ τον τρόπο. Υπάρχουν αποστάσεις που είναι πλέον νόμιμες για τα τραπέζια μας. Χρησιμοποιούμε μάσκες. Απολυμμένουμε τα χέρια μας πολύ συχνά. Οι σερβιτόροι που έρχονται σε επαφή με αντικείμενα όπως τα ποτήρια χρησιμοποιούν γάντια. Έχουμε αντισηπτικά και για τον κόσμο ακόμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε προσεκτικοί. Μια φοβία υπάρχει με αυτό που πέρασε ο κόσμος. Είναι ακόμα φοβισμένος. Έγινε μια επανεκκίνηση πάρα πολύ μικρή. Και την ίδια στιγμή που τα μπαρ κυρίως της παραλιακής ήταν γεμάτα, οι ταβέρνες στην ίδια περιοχή αλλά και στο ιστορικό κέντρο ήταν στην πλειοψηφία τους κλειστές, ενώ και όσες είχαν σηκώσει τα ρολά τους, οι πελάτες τους ήταν μετρημένοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της απουσίας αλλοδαπών επισκεπτών. Είμαστε ανασφάλεια γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, δηλαδή και οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν καλά τι πρέπει να κάνουμε. Μας έχουν υποδείξει κάποια πράγματα, τις αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων και πώς πρέπει να είμαστε, αλλά υπάρχουν αρκετά κενά. Ώρα 12 τα μεσάνυχτα και βρισκόμαστε στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου. Κατ' από άλλες συνθήκες, αυτό εδώ το σημείο, αυτή την ώρα θα γινόταν το αδιαχώρητο με τους αλλοδαπούς επισκέπτες της πόλης μας. Σήμερα όμως δυστυχώς η περιοχή εξακολουθεί να θυμίζει φάντασμα. Αισιοδοξούμε ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα ξεκινήσει ο τουρισμός όπως δείχνει. Αν δεν ξεκινήσει τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Χαμένη χρονιά τελικά ή αβέβαιη? Αβέβαιη. Θέλουμε να πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα είναι χαμένη εντελώς. Σύμφωνα πάντως με τους παράγοντες της εστίασης, η νέα περίοδος που μόλις ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται πλέον από τη φράση «βλέποντας και κάνοντας», καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο παρά μόνο οι απώλειες.